Ο λόγος επίσκεψής μας είναι διτός. Πρώτον, για να υλοποιήσουμε την γενική μας συνέλευση σαν Εθνικό Επιμελητηριακό Δίκτυο Γυναικών και δεύτερον, για να συμμετάσχουμε στην εκδήλωση που οργανώνει το Επιμελητήριο Καβάλας με κάποια πολύ ωραία θέματα, το ΕΣΠΑ που είναι για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας της γυναίκας και την εξωστρέφεια των γυναικών, τις εξαγωγές και την επαγγελματική της τέλος πάντων στήριξη. Είναι η πρώτη φορά, το πήραμε την απόφαση αυτή, διότι και η Καβάλα είναι η πρώτη φορά που δέχεται το δίκτυο σε εκδήλωση και επειδή πάντα μας στηρίζει το Επιμελητήριο Καβάλας και είναι και ένα επιμελητήριο καινοτόμο και μοντέρνο, θα έλεγα, ο πρόεδρος συμμετάσχει σε εκδηλώσεις στο εξωτερικό, σε εκθέσεις πολύ επιτυχημένα. Γι' αυτό είπαμε ότι πρέπει και εμείς να κάνουμε μια εκδήλωση στην Καβάλα, να μας μάθει και η περιφέρεια, να μάθει ότι υπάρχει το δίκτυο, το Εθνικό Επιμελητηριακό Δίκτυο, εκπροσωπεί 250.000 επιχειρηματίες γραμμένες στα επιμελητήρια της Ελλάδος και ότι και εμείς από την πλευρά μας κάνουμε μια προσπάθεια για την ενίσχυση και την προώθηση της επιχειρηματικότητας της γυναίκας. Θα ακούσετε, θα συζητήσουμε πολλά θέματα και τα δικά μας βέβαια, τις προσπάθειες που έχουμε κάνει. Έχουμε θέσει υπόψη του Υπουργού Παιδείας το θέμα της ένταξης του μαθήματος της επιχειρηματικότητας στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση στα σχολεία. Επίσης έχουμε θέσει θέματα πολλά στην Υπουργό Τουρισμού θέση για τη βοήθεια της γυναίκας και την εξωστρέφειά της, την πρόθεσή της σε ξένες αγορές. Έχουμε να πούμε και κάποια θέματα για τη στήριξή της στην οικονομική, θα θέλουμε να δημιουργήσουμε κάποιο ταμείο. Πολλά θέματα. Πόσο δύσκολο είναι για μια γυναίκα να βγει στην αγορά εργασίας? Δεν είναι δύσκολο, γιατί η γυναίκα ελίσσεται πολύ, είναι πολύ δυνατή. Δεν τη βοηθάει όμως το σύστημα, δεν τη βοηθάει και η πολιτεία. Είναι δύσκολη η πρόσβαση στα οικονομικά δεδομένα, στις τράπεζες, αυτό είναι το δύσκολο, δυσκολία. Και επίσης μεγάλη δυσκολία είναι και η ισορροπία μεταξύ οικογενειακής ζωής και καριέρας και επιχειρηματικότητας. Είναι δύσκολο αυτό. Στην παρούσα φάση είναι ακόμη πιο δύσκολο, διότι έχουν κοπεί τα κονδύλια, δεν έχουμε πολλούς παιδικούς σταθμούς, έχουμε μειώσει πολύ τις παροχές όλες αυτές και είναι δύσκολο. Αλλά η γυναίκα αυτή καθ' αυτή δεν έχει καμία δυσκολία, δραστηριοποιείται πολύ δυναμικά στο επιχειρήν, είναι πολύ καλή, είναι ανθεκτική, επίμονη, επίσμονη, έχει φαντασία, είναι πάρα πολύ καλή και οι γυναίκες που έχουν ασχοληθεί με την επιχειρηματικότητα και διευθύνουν μεγάλες εταιρείες, το 42% στην Ευρώπη, έχει αποδειχθεί ότι είναι πάρα πολύ καλύτερες οι εταιρείες αυτές από εταιρείες που διοικούνται από άντρες, δεν ένιωσαν κραδασμούς, δεν απέλυσαν υπαλλήλους και προχωρούν πάρα πολύ καλά. Σας καλωσορίζω στη γενική μας συνέλευση. Να ευχαριστήσουμε την αγαπητή την κυρία Κουρτίδου, την εκπρόσωπο του Επιμελητηρίου Καβάλας στο δίκτυο και τον πρόεδρο φυσικά και τη Διοικητική Επιτροπή για τη φιλοξενία και για την ωραία αίθουσα εδώ που μας περίμεναν και φυσικά και για το ενδιαφέρον του τύπου. Χαίρομαι και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ γιατί έχουμε και εμείς θέματα να πούμε και λόγο να φέρουμε και να βοηθήσουμε στο χώρο και στο θέμα της επιχειρηματικότητας της γυναίκας. Να καλησπερίσω κι εγώ με τη σειρά μου τις κυρίες που μας κάνανε την τιμή να παρευρεθούν στην πόλη μας. Είναι πολύ σημαντικό για μας και στα πλαίσια της αποκέντρωσης, γιατί Ελλάδα δεν είναι μόνο η Αθήνα και είναι μεγάλη τιμή για μας. Να ευχαριστήσω πάρα πολύ τον Πρόεδρο και το ΔΣ του Επιμελητηρίου μας, γιατί σε δύσκολη εποχή βάλανε το χέρι στην τσέπη για να καλύψουν τα έξοδα και να συμμετέχουν στη δική μας προσπάθεια για τη συνέχεια και συμμετοχή του δικτύου γυναικών στα δρόμενα της επιχειρηματικότητας και να σαφώς για τη συμμετοχή της διευθύντριάς μας, η οποία η αλήθεια είναι ότι δούλεψε αρκετά για να μπορέσει να βγει σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα αυτή η εκδήλωση, όπως και η αυριανή, και είναι τιμή για μένα που είμαστε σήμερα όλοι εδώ. Θα ήθελα να μεταφέρω το χαιρετισμό του Προέδρου, του κ. Άγγελου Τσατσούλη, ο οποίος δυστυχώς για προσωπικούς λόγους δεν μπορεί να είναι σήμερα εδώ στη Γενική Συνέλευση. Εμείς με πολύ μεγάλη χαρά, ως Διοίκηση, ως Διοικητική Επιτροπή, δεχτήκαμε να γίνει η Γενική Συνέλευση του Δικτύου εδώ στην πόλη της Καβάλας, στο επιμελητήριό μας. Είναι πραγματικά μεγάλη τιμή που η γυναικεία επιχειρηματικότητα εκπροσωπούμενη από όλους εσάς
είναι στην Καβάλα και νομίζω θα είναι ένα κίνητρο, μια παρακίνηση και προς τις γυναίκες, είτε είναι άνεργες, είτε επιχειρούν αυτό το διάστημα, να πάρουν κάποια παραδείγματα από τις δικές σας δράσεις, από τις δικές σας εμπειρίες και να ξεκινήσουν τουλάχιστον αυτές που ψάχνουν να αναζητούν κάτι αυτή τη δύσκολη περίοδο, κάτι προσωπικό, κάτι δικό τους. Αυτό το λέω κυρίως γιατί πλέον και εξαιτίας του προγράμματος της γυναικείας επιχειρηματικότητας βλέπουμε ένα έντονο ενδιαφέρον το τελευταίο διάστημα από γυναίκες κάτι να ξεκινήσουν. Άρα εκτιμώ ότι το δίκτυό σας ίσως θα μεγαλώσει ακόμα περισσότερο και πραγματικά η γυναική επιχειρηματικότητα έχει δείξει λαμπρά παραδείγματα και εκτιμώ ότι και μέσα από τις διεργασίες που κάνετε και τους προβληματισμούς που θα αναπτύξετε να βρεθούν λύσεις στα προβλήματα που πραγματικά αυτή τη στιγμή είναι πάρα πολλά.